συνάντηση και η γνωριμία μας να συνοδευτεί από μια γλυκιά γεύση, όχι μόνο το προϊόν, αλλά από το αποτέλεσμα της εργασίας. Να ξέρετε ότι όσο αξιωματική αντιπολίτευση και ως τομέας οικονομών μεταφορών θέλω και θέλουμε και ως κόμμα έχουμε συνεργασία και γύρω σε αποτελεσματική συνεργασία, διότι πλέον προβλέπουμε και το αποτέλεσμα της φύσης των προθέσεων. Γι' αυτό το λόγο και επιλέξαμε να σας επισκεφτούμε, να πάμε στα εργοτάξια στη συνέχεια και να θεμελιώσουμε και ξεκινήσουμε από τώρα και παραπέρα μια συνεργασία που να είναι αποδοτική και εμφανή για τους πολίτες, γιατί αυτό ζητούν σήμερα. Διότι όταν γίνεται κάτι σε μια περιοχή, δεν ψάχνουμε να πιάνουμε τον Δημάρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Βουλευτή, τον Υπουργό Ευθύνη, αλλά το κράτος και βάζει σε δίδυμου πάντες. Άρα ένα από τα καλά που έχει κάνει η κρίση είναι ότι μας έμαθε να σεβόμαστε περισσότερο, να υπολογίζουμε και το κάθε ευρώ, παλιότερα το είχαμε του πεταμάτου και μας μαθαίνει που το νιώθω από το εισπράττω να οριμάσουμε και να συνεργαζόμαστε ανεξαρτήτου του χώρου που προερχόμαστε. Έχετε ακούσει τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, γενικότερα ο πρώην όμως πρώην μας, θα έλεγα. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο σαν Δήμος να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα έργα, σημαντικά έργα, τα οποία είναι και βασικά, γιατί ολοκληρώνοντας αυτά τα έργα στην περιοχή μας, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που είναι. Τέτοια έργα σημαντικά, τα οποία έχουν ξεκινήσει, κάποια θα επισκεφτούμε, κάποια θα επισκεφτούμε, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Το σημαντικότερο έργο της Φλόρινας σήμερα είναι αυτό που υλοποιείται στην εθέρμανση της Φλόρινας. Η τηλεθέρμανση, δηλαδή από τους αγωνιδιωτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παίρνουμε το ζεστό νερό, το μεταφέρουμε σε ένα διοστάσιο εδώ κοντά στην πόλη της Φλόρινας και θα γίνει διοχέτευση στα σπίτια. Οπότε το κόστος, δηλαδή θέρμανση τους χειμερινούς μήνες, θα πέσει κατά 70%. Είναι πολύ σημαντικό έργο. Μια οικογένεια η οποία εξοδεύει τον χρόνο 4.000-5.000 για να θερμαθεί, με 600 ευρώ θα έχει όλο το χρόνο, όχι μόνο το χειμώνα, όλο το χρόνο ζεστό νερό για θέρμανση και ζεστό νερό για... Ιδιαίτερα εδώ πέρα, έτσι. Που είστε περισσότερους μήνες κρύο. Άλλο σημαντικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, υλοποιείται ένα τμήμα, είναι ο κάθος άξονας από Φλόρινα Νίκη προς Φύρο. Φυσικά ευελπιστούμε σύντομα να μελετηθεί και να υλοποιηθεί και το κομμάτι Φλόρινα του Λεμαϊδά. Διότι όπως ήρθατε, θα διαπιστώσετε ότι μέχρι το Λεμαϊδά έχουμε έναν δρόμο σωστό, καλό, τετράγωνο, με τέτοιες φλόρες. Από το Λεμαϊδά Φλόρινα ερχόμαστε... Είναι δύο σενάρια όμως. Ναι. Το μεγάλο και το λιγότερο μεγάλο. Ή το καλό και το λιγότερο καλό. Εγώ να σας πω κάτι. Αυτά τα λένε... Πρέπει να καταλήξουμε, να καταλήξετε καταρχήν, να δούμε τι είναι χρησιμότερο, πώς μπορεί να ελοποιηθεί, με ποιο τρόπο μπορεί να ελοποιηθεί το συντομότερο να δούμε σωστά και με ασφάλεια και με κόστος. Να σας πάντα υπόψη το κόστος και να δούμε πού επικεντρωνόμαστε και πού βάζουμε στόχο. Εγώ θα σας πω κάτι, ότι τα σενάρια αυτά τα αναφέρουν όσοι δεν κατέχουν τεχνικά το κόστος και τη τεχνική κατασκευή ενός δρόμου. Διότι σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για ακριβό κόστος όταν μιλάμε για τα κατασκευαστή ένα τούνελ 1.000 μέτρων ή 2.000 μέτρων ή 5.000, έχει πολύ μεγάλο κόστος. Ήδη οι κατασκευές στο τούνελ έχουν φθηνίνει πάρα πολύ. Άρα δεν μιλάμε για την έννοια. Έτσι, εμπειρία. Έτσι, αποκτήσαμε και είναι πάρα μεγάλο ακριβώς. Και είναι πολύ φθηνό το κόστος. Άρα το θέμα είναι, το θέμα για μας δεν είναι ποιος δρόμος θα γίνει ποιον ο κάθετος άξονας. Το θέμα είναι να γίνει. Για μας το λιγότερο είναι ότι ποιον θα επιλέξουμε. Υπάρχουν τρία σενάρια, δεν είναι δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ένα κάθετο άξονα που βγαίνουμε ευθεία και λέμε ότι ο κάθετος άξονας είναι κάθετος. Αυτό το σενάριο έχει δύο επιλογές. Έχει μία επιλογή είναι με ένα τούνελ 5 χιλιόμετρων και το άλλο τούνελ στα 1500 μέτρα. Το άλλο σενάριο είναι να γίνουμε κυλαδογέφυρες από την περιοχή του Φανού. Και το άλλο σενάριο είναι να γίνει ο δρόμος που ήδη υπάρχουν, να διαπλανηθεί. Αλλά το κόστος είναι πολύ μικρό, η διαφορά του κόστους. Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει αυτό το έργο να προχωρήσει. Πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι και η σημερινή κυβέρνηση. Και είναι η σημερινή κυβέρνηση. Μα έχει το έργο. Ναι. Και όταν τελειώσει το έργο, ελάχιστα την αντιοχή το ξεκίνησα πια να μην κάνει. Μα έχει ένα έργο σωστό και ασφαλές να παραδώσει στους πολίτες και γενικότερα στους χρήστες. Το επόμενο έργο μετά που υπάρχει εδώ είναι το φράγμα Τρενταφυλιάς. Είναι πολύ σημαντικό έργο. Διότι από αυτό το φράγμα, όταν ήμουν ο Μάρτης, έχουμε δεσμεύσει 2 εκατομμύρια κυβικά νερό για την ίδρυυση του Δήμου Φλόρινας.
Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχουμε ένα δικαστήριο εκεί καινούριο. Ήδη προχωράμε για να μελετήσουμε αυτό το έργο και αν το κατασκευάσουμε πολύ πιθανόν και μέσω του ΣΕΣ. Και θα είναι σημαντικό για να ευρωτήσουμε με επάρκεια και όλη την πόλη, αλλά και πάρα πολλά χωριά που έχουν συνδεθεί πλέον με τον νέο Δήμο Φλόρινας, σύμφωνα με το Καλλικράτη. Το άλλο θέμα το οποίο έχουμε είναι σημαντικό είναι τα ορυχεία της περιοχής μας. Τα ορυχεία όχι μόνο της Αχλάδας, που θα τα επισκεφτείτε και θα τα δείτε, όπου υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και το ορυχείο του Βαρβούη, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ακόμα και το οποίο θα δώσει θέσεις εργασίας. Βαρβούη. Τη Βέρη που λένε. Της Βέρης. Ήταν το πρώην Βαρβούτη, ήταν ιδιώτης που είχε ασχοληθεί, το οποίο του είχε μεταλλευτεί. Στη συνέχεια τόχευσε και πλέον έχει μείνει στη διάθεση του πλάτη. Και απλώς έχει γίνει ένας διαγωνισμός, δεν προχώρησε ο διαγωνισμός, ζητήθηκε μετά να γίνει η ανάθεση με τρόπο της ανάθεσης με προσφορές. Κάπου έχει σταματήσει και αυτό, είπαν θα το κλείσει, δεν έχει προχωρήσει και σταματήσει και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τερματώσει εντελώς. Ξεκινήσει εντελώς. Το θυμάμαι και τότε που γινόταν η διαδικασία, γι' αυτό και σας διέκοψα. Θυμάμαι την αντίδραση που είχαν οι παρουσιάσει που είχαν. Πώ βέβαια να έχουν και άποψη. Δηλαδή, πρώτα έχουν την πρόταση. Αντιδρώ απλώς, αλλά πρώτα να προτείνω κάτι άλλο. Επίσης, για τη Φλόρινα, για τον Δήμο μας ειδικά, θα λέγα, πολύ σημαντικό είναι η κατασκευή του δρόμου Φλόρινα Βίγλα. Φλόρινα Βίγλα. Για την Πρέσπα είναι, αλλά το κομμάτι Φλόρινα Βίγλα ήδη έχει έτοιμη τη μελέτη. Έχει έτοιμη τις περιβαλλοντικές συγκρίσεις. Ο προϋπολογισμός είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια. Με την έκπτωση που αναμένεται να πάρει το έργο αυτό, θα πέσει στα 30 εκατομμύρια. 25 με 30 εκατομμύρια. Εκεί γερνή. Είναι το σημαντικότερο έργο γιατί θα δώσει άλλη ανάπτυξη στη Φλόρινα. Παλιότερα θα σας πω ότι πριν κατασκευαστεί ο δρόμος από Πρέσπα για Καστοριά, η καινούρια χάραξη που ήδη έγινε, το έχει ο κάθετος, δεν μιλάω για το κάθετο, όλος ο τουρισμός που πήγαινε στην Πρέσπα έρχονταν από τη Φλόρινα. Δηλαδή είχε μεγάλη κίνηση και η πόλη της Φλόρινας. Τη στιγμή που κατασκευάστηκε εκείνος ο δρόμος, η Φλόρινα ερήμωσε. Αν κατασκευαστεί ο δρόμος αυτός για την Βίγλα, θα αυξηθεί πάλι η κίνηση. Διότι για να ολοκληρωθεί, για να αυξηθεί η κίνηση πάρα πολύ, θα πρέπει να γίνει όλο το κομμάτι μέχρι την Πρέσπα, δηλαδή και από τη Βίγλα μέχρι την Πρέσπα. Αλλά αν γίνει αυτό το κομμάτι, θα δώσει ανάπτυξη και διότι οι επισκέπτες θα μπορούν να πάνε στην Πρέσπα ευκολότερα, αλλά και τους χειμερινούς μήνες να αναπτυχθεί πάρα πολύ το χειμερινό κέντρο. Είναι πολύ σημαντικό εδώ και αυτό. Αυτά είναι τα μεγάλα και τα σημαντικά. Από και πέρα μετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά. Αλλά είναι μικρότερης τάξης προβλήματα. Ας πούμε, μετά τον βαρύ χειμώνα, έχουμε πάρα πολλούς δρόμους καλασμένους με λακκούδες λόγω του παγετού. Και φέτος ειδικά έχουμε το θέμα των καυσίμων για τα σχολεία μας, πολύ σημαντικό θέμα είναι. Και ζητάμε κάθε φορά έξτρα επιχορήγηση για να μπορούμε να απεξέλθουμε στα έξοδά μας για τα σχολεία. Δυστυχώς αυτή τη χρονιά δεν πήραμε καμία έξτρα επιχορήγηση. Τις προηγούμενες χρονιές με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τονίσω ότι είχαμε πάρει πρόσθεση επιχορηγήσεις οι περιοχές οι οποίες είχαν μεγαλύτερο ψύχος. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον ξέρω εγώ θα δοθεί μια έξτρα επιχορήγηση πλέον στις περιοχές. Δηλαδή δεν μπορεί η Φλόρινα και η Καλαμάτα να τα έχουν αναφέρει. Διότι όμως στην Κρήτη που παίρνουμε τα ίδια. Τα χρήματα που δίνονται στα σχολεία δίνονται για λειτουργικά έξοδα. Στην Κρήτη τα χρησιμοποιούν για λειτουργικά. Εδώ δεν φτάνει για πετρέλαιο, όχι για λειτουργικά. Τέλος πάντων πρέπει να υπάρξει διχήμερη για τα σχολεία, για την θέρμανση. Τι πληθυσμό έχει ο Δήμος σας παρελθόν? 33.000 έχει ο Δήμος. Και η πόλη της Φλόρινας 48. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε και προσπαθούμε να επιλύσουμε. Είναι είτε προβλήματα του Δήμου, είτε προβλήματα που αφορούν γενικότερα την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Εμείς θα συνεργαστούμε, όπως άλλωστε είπαμε και λίγο μετά στο τηλέφωνο και τα λέμε και επισήμως ενώπιον των συνεργατών εδώ πέρα, στα θέματα που κατά βάση, όπως είναι σε δεύτερη μοίρα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά στα θέματα που κατά βάση έχουν να κάνουν με το Υπουργείο, το παλιό Κακοδέα, ας πούμε, και υποδομών μεταφορών, δηλαδή βασική οδική άξονα όπως ανέφερε νωρίτερα Δήμαρχε, το φράγμα και τα δίχτυα πρέπει να αποδοθήσουν για να συνδέσουν το έργο αυτό για να είναι λειτουργικό και να ξεκινήσει να αποδίδει.
Ένα ζήτημα το οποίο είχα υπόψη μου, που συζητήσαμε και νωρίτερα και νομίζω ότι θα σας απασχολήσει και εσάς κατά κάποιο τρόπο, το θέμα του αναδασμού και, και των υποδομών που χρειάζονται, που και εκεί είναι κομμάτι δικό μας, και το θέμα το ΕΒ ή ΓΟΕΒ, που εσείς δεν έχετε εδώ πέρα. Είναι παρσιωμένο το πλαίσιο που λειτουργούν, αλλά και εκεί είναι κάτι σαν... Δεν λειτουργούν σωστά, εντάξει. Υπάρχει... Εκεί το είχαμε παλέψει στην προηγούμενη περίοδο και μάλιστα είχαμε συνεργαστεί με πολλούς βουλευτές που είχαν σχέση στις περιοχές τους με τέτοια ζητήματα, αλλά μπερδεύονταν οι αρμοδιότητες. Ήταν ο λίγων γεωργίας, ο λίγων υποδομών, ο λίγων εσωτερικών, λίγο απ' όλα και κανένας δεν κουμπούσε. Το οποίο είναι λάθος, γιατί τα drive ή web ανάλογα μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά καλά, να καλύψουν ένα μεγάλο κενό του Δήμου ή της περιφέρειας, αλλά από την άλλη να δώσει και έναν τρόπο να μπορούν να έχουν και έσοδα επίσημα. Γιατί τώρα είναι επίσημα λειτουργούν τα έσοδα. Τώρα έχουν έτσι. Λειτουργούν από τη μια, αλλά δεν έχουν την ιδιοκτησία ανή σε αυτού, αλλά εσεί τα έχετε αντίθετη τη μια. Συμφωνώ. Και αυτό είναι παρατύπωση. Γιατί κανονικά δεν πρέπει να το κάνουμε. Όχι, έχουμε και τη δυσκολία μετά να μπορούμε και να βοηθήσουμε του το ΕΒ. Εμεί και είναι δυσκολία. Ξοδεύουν το ρεύμα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Γιατί δεν είναι και στον το ΕΒ. Έχουμε στο Μεσολόγιο μια περίπτωση ενό το ΕΒ, το οποίο είχε ένα πολύ μεγάλη έκθεση. Χιλιάδε τερματέκθεση, καλλιεργήσιμο όλα. Και είχε πρόβλημα το ρεύμα. Ναι. Ένα από δύο στρατιώτε καλλιέργεια. Και προσπαθούσε ο Δήμαρχο τώρα, καλό άνθρωπο και καινούριο, ότι και ο καινούριο έτσι ξύπνιο με διάθεση να βοηθήσει, με τον πρόεδρο του ΕΕ, προσπαθούσε να βρει τρόπο, μέθοδο να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση να πληρωθεί η ΔΕΗ για να ξαναπάρει μπρο σε όλη η μηχανή. Και μην υπήρχε η διάθεση για του δύο πλευρέ, δεν υπήρχε φόρμα η νομική φόρμα, για να μην υπερθεί κάποιο εκτεθειμένο. Εκείνο λέμε ότι το ΕΕ ανήκουν στου Δήμου, στην ουσία δεν ανήκουν. Δεν ανήκουν. Αν το παίρνει με τρίτη δεν ανήκουν. Εκεί έχει να κάνει στην καλή φιλία και στην καλή διάθεση προέδρου που είχε ο Δήμαρχο, ο εκάστοτε Δήμαρχο, το εκάστοτε διοίκηση του ΤΟΕΒ και τέλο πάντων πόσο προστενά και πόσο ανθρώπινα συνδέονται για να αποδίδουν στο έργο του. Οπότε αυτό είναι επιβεβαιωμένο να αλλάξει. Και ένα παραπάνω πλέον που η κρίση μα έχει βοηθήσει να καταλάβουμε ότι το νερό δεν είναι τέλο σημασία, είναι ύψο το αγαθό το οποίο πρέπει να το σεβαστούμε για να το έχουμε. Αλλά στα μεγάλα λοιπόν έργα, λοιπόν, έρχομαι σε αυτό. Μπορούμε και θα έχουμε στενή συνεργασία στα έργα φράγμα, ο δικός άξονας, στα ορυχεία, αλλά και στα τμήματα τα οδικά που ανέφερες λίγο νωρίτερα, μπορεί να μην πάγονται κατευθείαν στο υποδομό. Παρόλα τα αυτά, η συνεργασία και η κουβέντα μας είναι ανοιχτή, γιατί κάποιες φορές κάποιοι πράγματα μπορούμε να αποκτήσουμε κι εμείς. Στον τρόπο μας είναι η κουβέντα μας. Παλιά καραβανίες, έχεις περάσει τα νομασιά, κάποτε ξέρεις ότι πρέπει να είναι μια αρμοδιότητά σου, αλλά με τον λόγο και την κουβέντα σου κάτι γίνεται. Έλεγε η γιαγιά μου, λέει πιο πολύ, δηλαδή μου λέει ψωμί τρώγεται με το μέλι, παρά μου το ξύδι, έτσι. Κύριε Βουλευτά, ένα ερώτημα μπορώ να κάνω. Ο Δήμαρχος το νησί. Αν τελειώσα. Δεν νομίζω ότι τελειώσαμε. Ναι, ολοκληρώσαμε, νομίζω. Νομίζω ότι τις προτεραιότητες συμβάζει στην τοπική κοινωνία. Ο Δήμος, οι συνεργάτες του, η Δημοτική Αρχή γενικότερα και η Περιφερειακή. Σε συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές, εμείς ως αξιωματική την πολίτευση και με το τεχνικό ρόλο τον οποίο έχουμε, θα συνδράμουμε και θα στηρίξουμε αυτά που ούτως ή άλλως διαχρονικά είναι προτεραιότητα, αποτελούν προτεραιότητα την περιοχή. Και τα αναφέραμε ήδη. Αλλά δεν αλλάζουν προτεραιότητες. Αλλιώς και αλλάζανε ανά περίοδο, ανά μήνα, ανά έτος, ανά ρόλο που έχει μια ονομάση, ας πούμε, δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός κτλ. Όχι. Προτεραιότητες για μια περιοχή είναι προτεραιότητες. Και δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε κόμμα. Ένα έργο πρέπει να ολοκληρώνεται στον χρόνο του και να αποδείται στους πολίτες και στους χρήστες. Αν αποτελείσουμε, αν έχεις, για παράδειγμα, αν είναι ένας οδικός άξονας που έχει και χρήστες, ανεξαρτήτου αν είναι κάτι προς η ώρα της περιοχής.